Άνοιξε για πρώτη φορά το ωράριο, πώς κινήθηκαν τα καταστήματα? Κοιτάξτε, λόγω της ημέρας που ήταν Δευτέρα, ήταν σίγουρα καλύτερα από τις άλλες φορές. Ο κόσμος απελευθερωμένος πλέον να πιει το ποτάκι του και να φύγει ό,τι ώρα θέλει. Απλά η συνήθεια είναι κακό πράγμα. Πάντοτε όλοι ξεκινήσανε κατά τις 1,5 ώρα να θέλουν να πάνε σπίτι τους. Ας υποθέσουμε ότι ήταν καθημερινή και ότι από Σαββατοκύριακο αυτό θα αλλάξει. Πώς είστε αφενός τους καταναλωτές αλλά και αφετέρου τους επαγγελματίες, ήταν κάτι που το είχαν ανάγκη να απελευθερωθεί το ωράριο? Φυσικά και είχε ανάγκη να απελευθερωθεί το ωράριο. Εκτός από το μέτρο ότι ήταν αρκετά νωρίς, δηλαδή το 1 και 4 που κλαίμε τη μουσική και μέχρι να φύγει ο κόσμος και με τα γνωστά προβλήματα δεν σηκωνόμαστε, δεν φεύγουμε, θα δούμε τι θα κάνουμε. Και με το άγχος λιγάκι του καλοκαιριού που πλέον έχει πάρα βαφόρητη ζέστη. Και όλοι θα βγουν κατά τις 9.30-10 λιγάκι με αποτέλεσμα να μην απολαμβάνουν ούτε το φαγητό τους ούτε το ποσοστό τους όποτε θέλουν. Τώρα, τα καταστήματα πλέον μπορούμε να πούμε επέστρεψαν σε μια κανονικότητα, δηλαδή θα δούμε όπως και τα προηγούμενα καλοκαίρια? Κανονικότητα όχι, απλά σίγουρα θα είναι σε καλύτερη μοίρα από ό,τι ήταν μέχρι τώρα. Σιγά σιγά θέλω να πιστεύω ότι θα επανέλθουμε όπως ήμασταν και πριν το COVID-19. Τώρα, τι να σας πω, το σκαμπό που όλοι να κάθονται ή κάτι παρόμοιο, σίγουρα δεν διευκολύνει όλα τα μαγαζιά, αλλά δεν είναι άσχημα. Και φυσικά περιμένουμε να δούμε πότε θα ανοίξουν και εσωτερικοί χώροι, γιατί πολλοί συναδελφοί μας δυστυχώς δεν έχουν εξωτερικό χώρο και έχουν μονάχα εσωτερικό. Για αυτούς είναι ένα πρόβλημα και θα πρέπει να τελειώνει αυτό το ζήτημα.